επιτέλους, όπου να είναι έρχονται. Δεν κατάλαβα. Εγώ τι χρειάζομαι. Η αδελφή σου, παιδί μου, γυρίζει από το ταξίδι του μέλητος. Ε, και τι θέλεις δηλαδή να κάνω? Να σηκώσω τη σημαία? Μα ήθελα να ξέρω σε ποιον έμοιασες εσύ. Ακόμα και ο Μακαρίτης, ο πατέρας σου, σε αυτά ήταν τύπος και υπογραμμός. Αυτό μας μάρανε. Ξέχασες πως σε κεράτωνε με την κουμπάρα? Νάνση, σου απαγορεύω. Αυτά δεν λέγονται. Μονάχα γίνονται. Άσε με ρε μάμη, μου ανάβεις τα λαμπάκια. Αυτή είναι. Έρχονται τα πιτσουνάκια μου. Καλώς τους. Λιμού. Μα τι συμβαίνει? Τι πάθατε εσείς? Είχατε κανένα αξιντάν? Αναγία μου, τι έχεις? Τι έκανες βρες το κορίτσι μου? Εγώ, τίποτα. Σούλα, παιδί μου, τι σου έκανε αυτός? Τίποτα. Ε, πώς τίποτα, τότε γιατί κλαις? Δεν κατάλαβες. Σου είπα, δεν μου έκανε τίποτα. Δεν σ' αγαπάει, κόρη μου. Μ' αγαπάει. Εσύ τον αγαπάς? Τον αγαπάω, αλλά δεν φτάνει αυτό μόνο. Ανάθεμά με, αν καταλαβαίνω. Πώς να σου το πω. Γύρισα όπως έφυγα. Ε, αυτό το βλέπω. Ποιο βλέπεις, δεν κατάλαβες. Γύρισα κορίτσι. Τι είπες? Γύρισες από το γαμήλιο ταξίδι παρθένα? Ναι. Μπράβο, το σεβάστηκες που λένε το κορίτσι. Εμένα χτύπησες, χούλιγκαν. Εσένα και πρόσεξε τα λόγια σου γιατί θα φας κι άλλες. Καλά να πάθω. Τι θέλω εγώ με το κατεστημένο? Βρε να χαθείς από εκεί αναρχικιά. Τι έκανες εκεί βρε, χτύπησες το παιδί? Εγώ είμαι άντρας και δεν τα σηκώνω κάτι τέτοια. Αν ήσουν άντρας θα το έδειχνες εδώ. Οι άντρες δεν δέρνουνε, άλλες δουλειές κάνουνε. Ανίκανε. Ανίκανος εγώ? Για ρώτα στην πιάτσα να δεις τι εστιμένιος. Εμένα δεν μου ξεφεύγει ούτε θηλυκιά γάτα. Η κόρη μου δεν είναι γάτα όμως, είναι γυναίκα. Μαμά, και σημαίνιο σταμάτα για το Θεό. Άσε με ρεσούλα, αν θες να ξέρεις για όλα αυτά, φταίει η μάνα σου. Εγώ, ας γελάσω. Τι δουλειά έχω εδώ με τα όργανά σου? Δεν τα αφήσεις να λειτουργήσουν κανονικά. Μην τις πιάσεις το χέρι, μην τις πιάσεις το πόδι, μην τις πιάσεις το ποπό. Ιδού τα αποτελέσματα. Τι είναι αυτά πουλάς αυτά? Ανήκανε, ανήκανε. Άψε μαμά. Μάσε με κι εσύ. Βέβαια αυτό είναι. Έπεσε η κατάρα του Θεού στο κεφάλι σας που δεν με ακούσατε και κάνατε πολιτικό γάμο και όχι θρησκευτικό. Τώρα τι σχέση έχει ο Θεός με τις δουλειές της κρεβατοκάμαρας? Ο Θεός παντού βάζει το χέρι του. Τώρα τι της λες? Τι έπεις εσύ βρε? Ανήκανε, ανήκανε. Μαμά, σταμάτα. Μάσε με κι εσύ, τον είδες, μιλάει κιόλας. Στο τέλος να μου το θυμάσαι. Αυτός θα μας βγει και τιούτος. Τιούτη είσαι και φαίνεσαι, φώκια, φώκια. Φώκια εγώ? Έξω τώρα, έξω σου. Μη σπρώχνεις, σπρώχνε μόνος μου. Μένιο. Έξω. Κατάλαβες ο ανίκανος που του δώσα το κορίτσι μου, τέτοιο κορίτσι, και μου το γύρισε πάλι κορίτσι. Και εσύ με πρόδωσες. Όλα μου τα εργαλεία σκάρτα είναι. Γεια σου, Νίκο. Γεια σας, κύριε. Γεια σας. Βρε, ο γαμπρός. Γεια σου, Παντελή. Κοίτα τον, μωρέ, δεν μπορεί να πάρει τα πάρια του. Έλα, κάτισε, κάτισε. Ας έκανες, καημένε και λιγάκι κράτη. Πώς τα κατάφερες και βγήκες έτσι νοκάουτ? Δεν μου λες πόσα, πόσα, τρία, τέσσερα. Πέντε. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Έλα, έλα και σε ξέρω καλά. Άσε ρε, έχω πάθει ζημιά. Ζημιά, τι ζημιά? Πού να στα λέω, φοβερά και τρομερά πράγματα. Α, κατάλαβα. Έλα βρε, μην κάνεις έτσι και δεν είσαι ο πρώτος. Τι κατάλαβες δηλαδή? Η νύφη δεν ήταν εντάξει. Αυτή ήταν εντάξει. Εγώ δεν. Τι εσύ δεν? Εγώ δεν ήμουν εντάξει. Έλα τώρα με δουλεύεις. Θέλεις να πεις ότι δεν μπόρεσες να... Δεν μπόρεσα, Παντελή μου. Άσε τις πλάκες και δεν περνάνε αυτά σε μένα, σε ξέρω καλά. Όταν νυχτοπερπατούσαμε ρε εσύ μαζί, εσύ πάντα ήσουν ηλεκτρονικός αναπτήρας. Τσακ! Και άνευες με το πρώτο. Έλατε, περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να κλαις. Μιλάς σοβαρά, Μένιο μου?
στο λόγο της αντρικής μου τιμής. Δηλαδή πιάς τιμής και μάλιστα αντρικής. Εδώ είναι να με κλαίνει ρέγγες. Δεν μου λες, πήγε σε γιατρό. Δεν πει, τι το κάνει το γιατρό, μωρέ, εδώ μιλούν τα γεγονότα. Το ξέρεις ότι μου έχουν κάνει μάγια. Να αφήσεις τις βλακίες και να κοιτάξεις να πας ένα καλό αφροδισιολόγο να σε δει. Λες, Παντελή μου. Μένιο μου, είμαι σίγουρος ότι αυτός θα βρει τη ρίζα του κακού. Ο Θανάσης, παιδί μου, της προάλλης. Ο γειτονάς μας, δε. Έπαθε τα ίδια. Και χειρότερα, μένιο μου. Ξαφνικά του μεγαλώσαν τα στήθια του ανθρώπου. Πήγε σε ένα καλό σεξολόγο και τώρα είναι μια χαρά ο άνθρωπος. Και σταματήσανε να του μεγαλώνουν. Όχι μόνο σταματήσανε, αλλά του μικρύνανε ξανά. Μα εγώ δεν θέλω να μικρύνει, καταλαβαίνεις. Να μεγαλώσει θέλω. Ε, ωραία, αυτά θα τα πει στον γιατρό. Πάμε τώρα να βρούμε το Θανάση να μας δώσει τη διεύθυνση. Και καθόμαστε, πάμε. Και ο Θεός και ο γιατρός να βάλουν το χέρι. Λες, να μεγαλώσει. Έλα, θα μεγαλώσει, πάμε. Έχετε ώρα? Ώρα έχω. Άλλο πράγμα δεν έχω. Τι πράγμα? Δεν λέγεται, είναι μυστικό. Ψοφάω για μυστικά και λατρεύω το σεξ. Παρτών. Είμαι μια σεξοβόμβα. Από το γιατρό έρχεστε? Ναι, μου φαίνεται. Σας φαίνεται. Εμένα μου φαίνεται ότι πηγαίνω στο γιατρό. Και εσείς σεξοβόμβος είσαστε? Ναι, σεξοβόμβος είμαι, αλλά προς το παρόν χωρίς φυτίλι. Πού έγινε η θάλασσα γιαούρτι, έχασα το κουτάλι. Του! Περάστε. Καθίστε μια στιγμή, παρακαλώ. Περιμένετε. Ο κύριος Αλεξανδρόπλος, δεν είστε? Ναι, μάλιστα, έχω στις 5 ραντεβού με τον γιατρό. Σας περιμέναμε. Είναι και αυτό στα πλαίσια της θεραπείας? Ας πούμε, ναι. Στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα. Πρέπει να σας δει αμέσως γιατρός. Μάλλον, πάμε γρήγορα. Καλωσορίσετε. Χαίρετε. Ο γιατρός που είναι? Εγώ είμαι γιατρός. Α, με συγχωρείτε, κάποιο λάθος έγινε. Εγώ χρειάζομαι άντρα γιατρό. Καταλαβαίνω, ντρέπεσαι. Όσο να είναι λιγάκι. Ελάτε, εκδυθείτε. Πού να εκδυθώ? Πίσω από το παραπάνω. Έτοιμος. Τι έτοιμος? Όλα, βγάλετε όλα. Και το παντελόνι. Ασφαλώς πως θα εξετάσω το Πάσχον μέλος. Ε, βέβαια, αυτό είναι το αντικείμενο. Τα έβγαλα. Ωραία. Για να δούμε λοιπόν τι έχουμε. Τι είχαμε και τι χάσαμε, γιατρέ μου. Άνοιξε το στόμα σου. Το στόμα μου. Ναι, ναι, ναι. Εδώ έχω ένα δόντι χαλασμένο. Μήπως λέτε να είναι από αυτό? Όχι, 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 δεν επηρεάζει. Για να δούμε λοιπόν. Ακίνητος. Τι? Αγαπητέ μου, σε βρίσκω τελείως γερό, ικανότατο. Μα... δεν έχει μάγειτα. Ζει ο Μεγάλος Αλέξανδρος, ζει και μας ηλεύει, δεν το περιμένει. Γιατρέ μου, να σε φιλήσω, σε ευχαριστώ. Γιατρέ μου, σε ευχαριστώ, γιατρέ μου. Έλα, έλα να σε εξετάσω τώρα εγώ. Έλα, γιατρέ μου, να σε εξετάσω. Προδοσία. Ο Μεγαλέξανδρος έπεσε στο πεδίο της μάχης. Έλα βρεμένιο μου, έλα βρεμένιο μου, μην κάνεις έτσι, πιες. Άσε με ρε Παντελή, άσε με. Αν ήταν άλλος η θέση μου θα είχε τεινάξει τα μυαλά του στον αέρα. Δεν θα καθότανε στην παραλία να πίνει ούζο. Μη λες κοτσάνες, το πρόβλημά σου είναι καθαρά ψυχολογικό, το είπε και η γιατρός. Οργανικά είσαι τελείως καλά. Καλά μια, τότε γιατί στην κρίσιμη στιγμή δεν... Αυτό θα το βρει ο ψυχίατρος.
Θα πας στον δόκτωρα Κακαλές που μας είπανε, θα σου κάνει ψυχανάλυση και θα δεις. Εγώ σε τρελό γιατρό δεν πάω. Δεν είμαι τρελός. Ο ψυχίατρος δεν είναι μόνο για τρελούς. Δεν βλέπεις τι γίνεται στην Αμερική. Ο καθένας έχει τον ψυχαναλυτή του. Άλλο στην Αμερική, μωρέ. Στην Ελλάδα ο καθένας έχει την κομμενά του. Της λέει τον πόνο του. Βγάζει τα μάτια του και το πολύ πολύ της ρίχνει καμιά σφαλιάρα και ησυχάζει. Βρε, άκουσέ με και δεν θα χάσεις. Πού κατάντησα εγώ, Μένιος ο Γκομένιος. Θυμάσαι στην Καλαμάτα που με λέγατε Γκομένιο. Μόλις με βλέπαν οι κοπέλες φωνάζανε «Κορίτσια, ο Γκομένιος!» Αν το θυμάμαι, λέει, και είχες και ωραίο μπλα μπλα. Πώς τις έριχνες, ρε Μένιο. Και το κακό είναι πως τη Σούλα τη γυναίκα μου την αγαπώ. Τώρα που την έχασα το κατάλαβα. Γι' αυτό σου λέω να πας στο γιατρό το γρηγορότερο. Τι να κάνω, θα πάω. Εγώ τώρα πια, Παντελή μου, κατάντησα πειραματό ζώο. Μη φοβάσαι, δεν θα κόλλω. Κάθισε. Εγώ, ξέρετε, γιατρέ. Ξέρω. Για μας τους ψυχίατρους υπάρχει, πώς να το πούμε, μια προκατάληψη. Ναι, ακριβώς. Εγώ δεν είμαι τρελός. Αυτό κανείς δεν μπορεί να το ξέρει. Λίγο πολύ, καθένας μας έχει την τρέλα του. Εγώ να πηγαίνω. Λάθος πόρτα χτύπησα. Πού να πηγαίνεις. Γιατρέ, εμένα το πρόβλημά μου είναι σεξουαλικό. Το ξέρω, μα δεν τα είπαμε στο τηλέφωνο. Σίγουρα η ψυχανάλυση θα σε βοηθήσει. Έλα, ξάπλωσε. Πού? Να, εδώ. Να βγάλω το παντελόνι μου. Όχι. Δεν θα με εξετάσετε από κάτω. Όχι, δεν χρειάζεται, βέβαια. Κάθισε, μπράβο. Ναι, δεν θα πονέσω, ε. Όχι, μη φοβάσαι. Ναι. Μη φοβάσαι. Ω, Παναγία μου. Απλώς. Τι θα κάνω δηλαδή τώρα, γιατρέ. Θα μου μιλάς. Α, θα σας μιλάω. Έτσι, μπράβο. Χαλάρωσε τώρα και άφησε το υποσυνείδητό σου ελεύθερο. Δύσκολο, γιατρέ. Μια ζωή καταπιέσεις, εμφύλιος, δικτατορίες, σαν πως ένιωσα ποτέ ελεύθερος. Δεν έχεις και άδικο. Και στην περίπτωσή σου, δηλαδή το σεξ, τα ίδια και χειρότερα. Καταπίεση και Άγιος ο Θεός. Τέλος πάντων, άρχισε. Τι να κάνω. Να μου μιλάς. Και τι να λέω. Όλα. Ποια όλα. Τα πάντα που έχουν σχέση με το σεξ, από την ημέρα που γεννήθηκες. Έλα, άρχισε. Εγώ, γιατρέ, γεννήθηκα στην Καλαμάτα. Και χωρίς να το πενευτώ, από μωρό ήμουνα πολύ σεξουαλικός τύπος. Πολύ μουρτάρε. Κακό, κάνω πάμα! Από νηρούλι, μπερβάτι μου, εσύ! Κυρία! Κυρία! Τι συμβαίνει? Κυρία Φρυδίκη, θέλω να σας μιλήσω. Σ' ακούω, Αμβριάννα, τι με θέλεις, κορίτσι μου? Τι κάνετε και κυρία Φρυδίκη? Μου φύγε το γατάκι μου! Παιδί μου, τι. Να, πρέπει να ξέρετε ότι έχω προβλήματα με το μωρό. Προβλήματα, τι προβλήματα? Είναι πολύ ζωηρό, κυρία Ευρυδίκη μου. Όλα τα παιδάκια είναι ζωηρά, Ανδριάννα μου. Τι ήθελες να είναι, κοιμήσικο? Δεν θέλω να πω αυτό, αλλά το δικό μας το παρακάνει. Τι κάνει δηλαδή? Το ξέρετε ότι μου βάζει χέρι. Μα το σκασμένο. Έλα και εσύ τα παραλές. Δεν τα παραλέω καθόλου. Τι θες να κάνω, να το πνίξω? Γιατί είναι! Δεν ξέρω τι θα κάνετε, πάντως εγώ παρετούμε. Αυτό το μωρό είναι άξιο να μ' αφήσει έγκυο. Της αλήθεια στο δρακάκι! Δρακάκι, βραχιόλι, έπεσε στο... Αργότερα στο σχολείο είχα άλλα προβλήματα. Με τα μαθήματα? Ποια μαθήματα, με τα κορίτσια. Παντούφλες, ράπια, κόκκινα και ράσκα. Γιολάντα, εγώ θα κρυφτώ με τη Γιολάντα στην αποθήκη, μην μας βρείτε! Έλα, Γιολάντα! Έλα, μη μου κάνεις τη δύσκολη! Μη με πιάνεις! Γιατί κακό είναι, πιάσε με κι εσύ! Δεν θέλω! Γιατί? Έτσι! Δεν ξέρεις τι χάνεις! Νόσημα! Μη, θα το πω στην κυρία! Μαρτυριάρα! Εγώ δεν είμαι μαρτυριάρα! Πιάσε με τότε να πιάσω λιγάκι! Καλά τότε, πιάσε με να δούμε τι θα καταλάβεις. Θα σε πιάσω επιστημονικά, θα κάνω το γιατρό. Θα δω που πονάς. Ε? Εδώ πονάς? Όχι. Όχι. Εδώ πονάς? Όχι. Εδώ πονάς? Όχι. Μα είναι πρισμένο. Πονάω. Στο κεφάλι πονάς? Λίγο. Θα το φιλήσω. Τώρα πονάς? Λιγότερο. Εδώ πονάς? Καθόλου.
Εδώ πονάς. Όχι γιατρέ, ψοφούσα για μπανιστήρι. Καταλαβαίνω. Πώς να μην καταλαβαίνεις, εκτός από γιατρός είσαι και άντρας. Λέγε παρακάτω. Γυμνό μπούτι να έβλεπα κι ας ήτανε και της γιαγιάς μου. Εδώ είναι. Άρεσε να γλύνεται. Είναι ψηλά ρε, δεν βλέπω. Μα απασύσαι ρε, δεν βλέπεις το δέντρο. Τροπέ. Ξέρεις ποιος είναι το παράθυρο. Ποιαν είσαι, ρε. Της Ελενάρας, ρε. Της κυρίας Ισμήνης, της μαμής. Ωραία, θα φάμε καλά. Όρμα, όρμα. Πω πω, Ελενάρα μου. Αμάρεσαν αργήτικα, πεπόνια είναι. Ο Όλυμπος και ο Κίσαβος. Τα δυο μαλώνουν. Ωχ. Λες να τα βγάλει όλα. Σκάσε και βλέπε, μη μου τη σπάς. Μαμά! Ρεμένιο, σκοτώθηκες. Πώς έπεσες, γιατί άφησες το κλαδί. Δυο χέρια έχω, τι να πρωτοπιάσω. Καλά, παρακάτω, λέγε παρακάτω. Πώς να σας το πω, γιατρέ, ντρέπομαι. Ντρέπεσαι. Δεν ντρέπεσαι να ντρέπεσαι. Είπαμε, θα τα πεις όλα. Αγάπησα τη Χάιδο. Είχαμε πάει στο χωριό του παππού μου. Εκεί την γνώρισα. Ήταν η πρώτη μου αγάπη. Χωριά το κούλα, στουρμπουλή και ροδοκόκκινη, ε. Όχι, γιατρέ, δεν κατάλαβες. Δεν ήταν χωριά το πουλα η Χάιδο. Δεν ήταν χωριά το πουλα. Τότε τι ήτανε. Κατσίκα. Τι κατσίκα. Ζωντανό. Το ζωντανότερο ζωντανό. Η ωραιότερη κατσίκα του κόσμου. Και βολικιά. Ποτέ δεν μου λέει όχι. Χάιδο μου, Χαϊδούλα μου, καλό μου κορίτσι, μόνο εσύ με νιώθεις. Μόνο εσύ είσαι καλή μαζί μου. Γι' αυτό και εγώ θα σου πάρω ένα κουδούνι. Μια μπιμπίνα. Να τρέχεις στα Ρουμάνια να διαλαλείς την ευτυχία μας. Άσε την κατσίκα. Με γυναίκα πότε πήγες για πρώτη φορά. Αργότερα. Πολύ αργότερα. Ζούσαμε στην Καλαμάτα, επαρχία βλέπετε. Μα εγώ έχω ακούσει πως στην Καλαμάτα, τουλάχιστον στο θέμα αυτό, είναι ξύπνη. Η μεγάλη ναι. Για τους νέους όμως η ζωή στην επαρχία είναι πολύ σκληρή. Μη το ένα, μη το άλλο. Τι θα πει ο κόσμος, καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνω, από επαρχία κατάγομαι κι εγώ. Πάντως αναγκάστηκα έτσι και πήγα σε οίκο ανοχής. Δεν μου λέτε, γιατρέ, εσείς πήγατε ποτέ σε οίκο? Τι να έκανα, εκείνα τα χρόνια δυστυχώς η πορνεία ή το αναγκαίο κακόν. Να, δεν μου τα είπατε. Και όπως λέει και ο λαός, όπου καμπάνα και πάνω. Άσε παρακαλώ, άσε τα λαϊκά γνωμικά και λέγε παρακάτω. Την πρώτη φορά που πήγα ήταν με το φίλο μου το Παντελή. Αλλά έβαλε ο διάολος στο ποδάρι του και είχαμε κακό συναπάντημα. Μένιο, τι γυρεύεις εδώ? Περαστικοί ήμασταν, κύριε Κορνίλη. Μου είπε ο Παντελής ότι εδώ είναι καφενείο και ήρθαμε να φάμε ένα λουκουμάκι. Καφενείο, ε? Πού το βλέπεις το καφενείο? Εσύ δεν μου είπες ότι είναι καφενείο αυτό? Όχι, δεν σου είπα. Δεν μου είπες ότι είναι καφενείο? Όχι! Αλλού αυτά. Όταν εσείς πηγαίνετε, εγώ γύριζα. Να μην σας αναδώ πια σε αυτό το μέρος. Προς, τράμα τώρα. Τράμα. Παλιόπαιδα. Τη δεύτερη φορά πέσαμε πάνω στο γυμνασιάρχη. Για άλλα τι είσαι εδώ. Εμείς, κύριε γυμνασιάρχα. Εσείς, βλέπετε κανένα άλλο εδώ? Τι είμαστε, λέτε? Έσχος. Ας σας ξαναδώ άλλη φορά εδώ, θα σας αποβάλω από το γυμνάσιο. Μάλιστα. Μάλιστα. Τα καταφέραμε και μπήκαμε. Για έλα εδώ εσύ ο Πονηρούλης. Εγώ? Όχι εσύ, ο άλλος, ο Τσαχπίνης. Εγώ? Ναι, εσύ.
Πώς σε λένε? Μένιο. Τι Μένιο? Γκομένιο το λένε. Μπα, εσύ είσαι ο Γκομένιος. Ναι, εγώ, γιατί δεν σου γεμίζω το μάτι. Πώς, πώς. Γέλα εδώ. Πού εδώ? Κοντά μου. Ή μήπως με φοβάσαι? Γιατί να σε φοβηθώ? Τότε έλα. Έλα εσύ. Μπα, είναι και ζώρικο το αγοράκι. Πέσπα. Τελικά τα κατάφερες. Αλλά και τόσο καλά που η Κική, η Κική τη λέγανε τη λεγάμενη, με ρωτεύτηκε. Σοβαρά? Εμπτία, σοβαρά. Δεν μου έπαιρνε λεφτά, μου έδινε. Α, κατάλαβα. Ο, μην το πάτε αλλού, δεν έκανα τον αγαπητικό. Ναι, τα χρήματα όμως τα έπαιρνες. Για να την ευχαριστήσω. Το αντρικό φιλότιμο βλέπετε. Μένιο, Μένιο μου, Μένιο. Στείλ το αυτό στην ορχήστρα να μας παίξει ένα τσιπτετέλι. Παραγγελιά να πει. Μα δεν κάνει ρε Κική. Όχι δεν κάνει Μένιο μου, εσύ πληρώνει. Αυτό έλειπε, ο άντρας πληρώνει. Παρακαλώ. Ο κύριος κάτι θέλει να σας πει. Δώσε αυτό στην ορχήστρα να παίξει ένα τσιπτετέλι. Παραγγελιά να πεις. Στην υγειά μας. Στην υγειά μας. Αχ, αχ, αχ. Τι σου συμβαίνει, Μένιο μου? Τι να μου συμβαίνει? Τίποτα δεν μου συμβαίνει. Ε, όχι τίποτα. Από μένα δεν μπορείς να κρυφτείς, λέγε. Ε, τι να σου πω, αφού συνέχεια ξοδεύεις για μένα, καταλαβαίνεις. Είμαι άντρας, δεν είναι ξεφτύλα. Αυτό είναι. Τι δικά μου, τι δικά σου, Μένιο μου. Α, προχθές μου αγοράσε ένα πουκάμισο. Το πουκάμισο δεν είναι με το παντελόνι, καταλαβαίνεις. Και τώρα πρέπει να μου αγοράσεις και το παντελόνι. Καλά, καλά, μην κάνεις έτσι. Δεν στο αγοράζω το παντελόνι. Όχι να μου το αγοράσεις, αλλά δεν κάνει. Έλα τώρα, άφησε τα αυτά και πάμε να χορέψουμε. Βάλε την παραγγελιά μας, έλα. Δέσπα. Έλα, έλα. Στο μηχανάκι
έχει ακούρευτα μαλλιά. Φορεί τα μαύρα του γυαλιά. Σαν βγαίνει στο καμάκι. Δεν είναι κλέφτης και φωνιάς, μιας εποχής και μιας γενιάς. Τα λάθη αυτός πληρώνει. Μεταξύ ο πατέρας μου είχε πεθάνει και πιάσανε τη μάνα μου και της τα κάνανε χαρτί και καλαμάρι. Ο γιος σου είναι σπιτωμένος με μια παστρικιά. Βούηξε ο τόπος. Μα του μπάλα αγάπη γλυκιά μου. Τι πράγματα είναι αυτά, Μένιο? Ντροπή, τόσου! Γιατί, καλέ μαμά? Τι είναι αυτό που μαθαίνω? Άσο τελειώ! Τι μαθαίνεις? Είσαι, λέει, σπιτωμένος με μια. Ε, τι θέλες να είμαι, με δυο? Μην αφθαδιάζεις εμένα! Για ένα όνομα ζούμε στην κοινωνία. Ακόμα και ο Μακαρίτης ο πατέρας σου, αν και με κατακεράτωνε στα κρυφά, στα φανερά, έβγαινε στο δρόμο με το μέτωπο ψηλά. Τι να κάνω, καλέ μαμά, άντρας είμαι. Ακριβώς, επειδή είσαι άντρας να αναλογιστείς τις ευθύνες σου, να δουλέψεις. Και τι δουλειά να κάνω? Μια δουλειά, όπως όλος ο κόσμος. Αφού δεν υπάρχουν δουλειές, το ξέρεις. Αν θέλεις τη γνώμη μου, το καλύτερο είναι να γίνεις Άγιος. Όπως ο ξάδερφός μου, ο Χαραλάμπης, που έγινε πάτερ Ευλάμπιος. Το ξέρεις ότι είναι τώρα ηγούμενος σε μοναστήρι. Απαπαπαπα. Άγιος εγώ δεν γίνομαι. Κακό δικό σου. Βλάκας δηλαδή είναι ο θείος σου που αφιερώθηκε στα θεία. Μα ο θείος μου δεν είναι θείος. Είναι θεία. Τι σημασία έχει? Στο μοναστήρι περνάει η ζωή χαρισάμενη. Λεφτά να φάνε και κότες. Το ξέρω. Έμαθα μάλιστα πως παντρεύτηκε κι αυτός. Μπα, πότε και δεν το έμαθα. Και ποιο πήρε? Το σοφέρ του. Να αφήσεις τα αστεία και να κοιτάξεις τι θα γίνεις. Πάντως εγώ Άγιος δεν γίνομαι. Τότε δεν μένει παρά η Αθήνα. Εδώ δουλειές δεν υπάρχουν. Θα πας στον Λαρδόπουλο που ήταν φίλος του Μακαρίτη του πατέρα σου. Τον κύριο Ανδρέα. Ναι. Έχει κατάστημα στη Σοκράτους. Θα σε πάρει κοντά του. Και η Κική. Ποια είναι η Κική? Α, αυτή η τσούλα. Από Κικές βρωμάει ο τόπος. Πιάσε η δουλειά. Γίνε άνθρωπος. Και όταν έρθει η ώρα σου, εγώ θα σου βρω ένα καλό κορίτσι από σπίτι να σε παντρέψω. Και η Κική σε σπίτι δουλεύει. Μένιο! Καλά, καλά, μη φωνάζεις. Ο Μένιος είναι. Δεν πειράζει όμως, φυλάτε εσείς, μ' αρέσει. Μα, τι? Δεν είναι δυνατόν τέτοιο μήνα, καλέ. Του μοιάζω, ε. Καλέ, ίδιος κούκλος σαν και σένα είναι. Είσαι δειγμός. Όχι, χθίσι με. Συγγνώμη, κύριε. Χίλιες φορές συγγνώμη. Παρακαλώ, ευχαριστησή μου. Έλα εδώ. Έλα εδώ, το πορτοφόλι κατέβαινε. Το πορτοφόλι, έλα ντε. Μη φωνάξω την αστυνομία. Το
γνωστό κόλπο. Αλλά καλώς όρισε, Μένιο μου. Καλώς σε βρήκα. Ήμουν, τι ήταν αυτή? Πορτοφολού. Πορτοφολού και δεν τις φαινότανε. Να προσέχεις, Μένιο, γιατί εδώ πέρα στην Αθήνα κλέβουν και τους Παναγιά στα μάτια. Έχω γνώση οι φύλακες. Εδώ μέσα έχω χαρτιά και την ταυτότητα. Τα λεφτά τα έχω αλλού. Εδώ τα έχω τα λεφτά. Πάντως το φιλί παίρνει άριστα. Κόντεψε να με φάει, Λισάρα. Μας έφαγε η πρόοδος, Μένιο παιδί μου. Ο αυτοματισμός. Απέλυσα τους 23 υπαλλήλους που είχα και άνοιξα αλυσίδα καταστημάτων. Τρία σούπερ μάρκετ. Έβαλα και από έναν ύψη στο καθένα και τέρμα. Δηλαδή δεν υπάρχει δουλειά? Δεν υπάρχει, αλλά για σένα κάτι θα γίνει. Θα σε κρατήσω εδώ. Αφού ξέρεις και γράμματα, θα βοηθάς εδώ στο γραφείο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η μητέρα μου είπε... Ξέρω, ξέρω. Έλαβα το γράμμα της. Ας την αυτή. Με τον πατέρα σου που λες ήμασταν αχώριστοι. Μαζί στα λέτια, μαζί στα νυχτοπερπατήματα. Πονηρός ο αείμνηστος. Πονηρός δεν λες τίποτα. Σκέψου, μια φορά είχε έρθει ένας θείας σου στην Καλαμάτα μαζί και μια Ιταλιάνα πριμαντόνα, Κλάρα τη λέγανε. Το βράδυ μετά την παράσταση βγήκαμε μαζί έξω και οι τρεις. Εγώ, ο πατέρας σου και η Κλάρα. Τριολέτα που λένε. Τριολέτα, καλό το. Ποιο κυρό, ποιο κυρό, ποιο κυρά και ποιο μαντονάει, θα στο πλένει το συντονιάει. Έλα, πατέτσο, άσε τις αγριοφωνάρες και πες γιατί αύριο σκοτούμε πρωί. Ωραίο, καλώς όρισες. Μα τι να με πας να μου δείξεις την νυχτερινή Αθήνα, εσύ θέλεις να κοιμηθούμε με τις κότες. Από αύριο που θα πιάσεις και εσύ δουλειά θα με νιώσεις. Σιγά τη δουλειά, ρε, θα υδρώνω. Μα δεν είναι η δουλειά, Μένιο μου, η αποστάση είναι. Το δύσκολο εδώ πέρα είναι να πας και να έρθεις στη δουλειά. Μποτιλιαρίσματα, ουρές, καυσαέριο. Τι είναι το καυσαέριο? Όταν θα πέσει στέζα θα καταλάβεις τι είναι. Σιγά ρε, πια σιγά. Όλοι στο χωριό μου λένε να πάω στην Αθήνα κι ας πεθάνω. Άμα έρθουν στην Αθήνα σίγουρα θα πεθάνουνε. Ζούγκλα είναι, Μένιο μου. Δηλαδή? Εδώ δεν ξέρεις ποιος μένει δίπλα σου. Ο ένας μου τζόνι τον άλλον. Άσε, βρίζονται. Έσχος, παιδί μου. Σοβαρά, τι λες? Ρε παιδί μου, ενώ στο χωριό μας δεν έχει ούτε μούτσες ούτε βρισίματα τίποτε. Μπαμ και κάτω. Δες θα πά. Με το γείτονα μας, τον Πίτουρα. Τι έγινε? Άστα. Είχε πάρει από το αυλάκι του Λαφαζάνη λίγο νερό για να ποτίσει τις κολοκύθες. Αρπάζει ένα δίκανο. Ο Λαφαζάνης πηγαίνει στο σπίτι του Πίτουρα, μπαμ στον Πίτουρα, μπαμ στην Πιτουρίνα, τέζα και οι δύο. Άσε ρε, ακόμα ζούμε στο μεσαίωνα, ρε. Άστα πάει στο διάλο. Δηλαδή, το τι γίνεται στην επαρχία. Και δεν μου λες από γκόμενες τι γίνεται. Άστα, αδερφέ μου, ξεραίλα. Μα εσύ όταν ερχόσουνα στην Καλαμάτα μας έλεγες πράματα και θάματα. Άλλο τι σας έλεγα, εδώ πέρα Μένιο μου, αν δεν φυσάς το παραδάκι, οι γκόμενες δεν πέφτουνε. Άσε δηλαδή τελευταία με τον τουρισμό, τραβιούνται πολλές ασθένειες. Από συνταγματάρχης και πάνω τα γαλόνια. Καλά, και πώς τη βολεύεις? Εδώ πέρα δίπλα στο υπόγειο υπάρχει μια πίτσα. Πιτσαρία? Όχι, βρε Μένιο μου, μια πίτσα με κόκκινο φωτάκι στην πόρτα. Α, κατάλαβα, σαν τη δικιά μου την Κική. Τη θυμάσαι στην Καλαμάτα, ε? Ναι, δεν μπορείς, τι κάνει αυτή η ψυχή. Άστα, χάνασε. Δηλαδή? Παντρεύτηκε. Σοβαρά, ναι. Αυτά που λες, Μένιο μου. Πάω, βλέπω και καμιά τσόντα και άμα είμαι τυχερός μου πέφτει κανένα κελεπούρι στο δρόμο και... Κατάλαβα. Τη βγάζεις σπαρτιάτικα. Αυτή είναι η Αθήνα, Μένιο μου. Δεν είναι για όλους το ίδιο. Μην κρίνεις από τον εαυτό σου, εσύ δεν έχεις πείρα από γυναίκες. Και έχεις εσύ. Σιγά το μπουζάνκα. Είμαι. Και σε πρώτη ευκαιρία θα σου το αποδείξω. Καμάκι. Δεν κατάλαβα. Είμαι από την Καλαμάτα. Και λοιπόν? Στην Καλαμάτα είμαστε πολλοί άντρες. Στην Καλαμάτα είστε πολλοί άντρες? Όχι όλοι. Χαίρετε. Σίκα! Ρε Μένιο, τι έπαθες ρε. Ακόμα δεν ήρθες στην Αθήνα, χάλασες. Σκάσε, θα σου εξηγήσω. Ρεσί, ναι. Έχω δύο εισιτήρια για τα καλλιστεία των τραβεστή, είσαι. Τι είναι τραβεστή? Άντρες, γυναίκες. Άντρες, γυναίκες δηλαδή? Άντρες, παιδί μου, που ντύνονται γυναίκες. Γιατί απόκριες είναι? Ελά, θα σου εξηγήσω ύστερα. Λοιπόν, έχω δύο εισιτήρια, είσαι. Αφού έχεις δύο εισιτήρια, δεν πάμε στον Παναθηναϊκό. Και τι σχέση έχει ο Παναθηναϊκός, ρε Μένιο? Λοιπόν, έχω τα εισιτήρια, είσαι. Είμαι, πάμε σε αδελφό. Πώς τις είπες? Τραβεστή, αδελφές, παιδί μου. Νοσοκόμες είναι? Έλα, βλαχαντερό, έλα, βλαχαντερό, πάμε. Πάμε, πάμε. Thank you.
παιδάκι τους, ρε. Βγαίνουν έτσι. Βέβαια. Αυτοί μένουν μου έτσι νιώθουν πιο πολύ γυναίκες. Και εγώ νιώθω άντρας και πολλάβαρης και δεν το φωνάζω. Σιγά μου, ρε. Τι πολλάβαρης. Καφές είσαι. Πάμε για καφέ. Στο σπίτι. Γιατί όχι. Σύμπησε. Μου χαρίζετε το ονοματάκι σας. Βαγγέλης. Τζένι, σε παρακαλώ, στείλε μου μέσα το μένιο. Ναι. Με φωνάξατε. Μένιο παιδί μου, θα μου κάνεις μια χάρη. Ό,τι θέλετε. Να πας αυτό το πακέτο στο σπίτι, στη γυναίκα μου. Ναι. Είναι το δείγμα του χαλβά που μας στείλανε από το Βόλο. Εκλεκτής ποιότητας. Μάλιστα. Η καημένη Ελπινίκη θα τον ευχαριστηθεί. Νηστεύει τώρα το 15 Αύγουστο. Ναι. Και που σε μένιο. Ναι. Πες της ότι το βράδυ θα αργήσω. Έχω να δω τον υπουργό. Μα το βράδυ είναι κλειστά τα υπουργεία. Έτσι πες της. Μεταξύ μας έχω ραντεβού με μια μικρούλα που άλλο να στο λέω και άλλο να τη δεις πουκιά και συγχώριο. Μπράβο αφεντικό, αυτός είσαι. Τι να κάνουμε, το καταδύναμη. Εμείς δεν μπορούμε να έχουμε πολλές όπως εσείς οι νέοι. Αλήθεια Μένιο, εσύ πόσες έχεις. Πέντε. Πέντε. Άκου πέντε, μπράβο Μένιο. Τι κάνει το κουκλί μου, ντρέι μου. Απ ντρέι, πάνω ντρέι. Κάτω, Ντρέι. Έλα, μανάκι μου. Έλα το μωρό. Κυρία, ναι. Ο κύριος Μένιος. Να περάσει. Και πού σε Λούλα, να μας αφήσεις μόνους. Μάλιστα. Κάθισε. Καλώς το αγόρι μας. Χαίρετε, κυρία Ερπινίκη. Ο κύριος Ανδρέας σας θέλει αυτό το χαλιβά. Χαλιβά. Ναι, ο προπάπος μου στην Καλαμάτα τον έλεγε χαλιβά. Τώρα όμως δεν το λέμε, το λέμε χαλβά. Πάντα χιούμορ έχεις. Μαύρα μάτια κάναμε να σε δούμε καλέ. Τι να κάνουμε, έχουμε και δουλειές. Κάτσε, θα σου φτιάξω ένα ουζάκι. Όχι, ευχαριστώ, δεν πίνω σε ώρα υπηρεσίας. Τότε είναι ουσκάκι. Αυτό δεν θα μου το αρνηθείς. Πώς το πίνεις, με σόδα, παγάκι ή σκέτο. Φραπέ. Μπορείς να πιούμε καφέ, θα πιούμε σκάτς. Κάθισε, θα το πιούμε μαζί το βίσκι. Και ό,τι επιθυμείτε. Αυτό που επιθυμώ εγώ είναι πολύ απλό. Σας παρακαλώ, κυρία Ελπινίκη, δεν κάνει. Μα γιατί, καλό μου παιδί, έλα. Σας σέβομαι. Μα δεν θέλω να με σέβεσαι. Έλα. Αλλά σέβομαι τον άντρα σας. Εκείνο να τον σέβεσαι. Και που τον σέβεσαι πρέπει και να τον βοηθάς. Έλα. Αυτό κάνω. Ναι, αλλά όχι μόνο στο μαγαζί. Εγώ θέλω και στο σπίτι. Αχ, Μένιο μου. Ο Ανδρέας βλέπεις εργάζεται πολύ και λόγω ηλικίας. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Τίποτα δηλαδή. Σχεδόν. Κάθε Πάσχα και Λαμπρή. Τακτικότατα. Αχ. Αχ. Και εγώ τι θέλετε να κάνω δηλαδή. Να πεις το ναι, Μένιο μου. Μου είναι δύσκολο, κυρία Ελπινίκη μου. Ο κύριος Ανδρέας... Ας τον Ανδρέα. Και πάψε να με λες Ελπινίκη. Πώς να σας λέω. Φινιό. Φινιό που είναι και το χαϊδευτικό μου. Έλα μη μου χαλάς το χατήρι. Και εγώ να δεις τι πρόκειται να κάνω για σένα. Με εγώ που θα σε υιοθετήσω. Θα σε έχω σαν παιδί μου. Σαν τέκνο μου. Τεκνό εννοείται. Πεθαίνω. Φτάσου, Μένιο! Σας παρακαλώ κρατηθείτε. Δεν κρατιέμαι. Μένιο, κατέβα! Όχι. Αποτέλεσμα αυτού του επεισοδίου ήταν την άλλη μέρα να με καλέσει στο γραφείο ο κύριος Λαρδόπουλος. Αυτό λοιπόν είναι το ευχαριστώ που σε πήρα στη δουλειά μου. Ντροπή σου. Δεν σας καταλαβαίνω. Τι συμβαίνει. Έχεις το θράσος και ρωτάς από πάνω. Τόλμησες να ρηχτείς τη γυναίκα μου. Εγώ ρίχτηκα στη γυναίκα σας. Φυσικά. Μου τα είπε όλα με τον Ι και με το Σίγμα. Σας είπε ότι τις ρίχτηκα. Ναι, με τη γυναίκα μου δεν έχουμε μυστικά. Καταρχήν αφήστε να σας εξηγήσω. Μηδεν ήδη και δικά σας πριν αφήμηθω να ακούσεις. Άσε τα αρβανίτικα, δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Και από σήμερα δεν έχεις θέση εδώ μέσα. Πολύ καλά, κύριε Λαρδόπουλε. Πώς μπόρεσες να μου το κάνεις αυτό. Στο κάτω-κάτω τι τις βρήκες. Έλα, ντε. Πώς θα σε έδιωξε. Ναι.
Αλλά ουδέν κακόν αμυγές καλού, όπως έλεγαν οι αρχαίοι μου πρόγονοι, γιατί αναγκάστηκα να κάνω δουλειά μόνος μου. Δηλαδή συνεταιρίστηκα με το φίλο μου τον Παντελή. Ανοίξαμε ένα μαγαζί ειδών υγιεινής διατροφής, που είναι και της μόδας. Άστα αυτά. Τα σεξουαλικά μας ενδιαφέρουν. Μα έχουν σχέση. Εντάξει, λέγε παρακάτω. Α, τότε με ειδοποίησαν ότι πεθαίνει η μάνα μου και ήθελε, λέει, να της κλείσω εγώ τα μάτια. Τι το θέλει, δεν τα κλείνε μόνη της. Πριν πεθάνω, Μένιο μου, το όνειρό μου είναι να σε δω αποκαταστημένο. Μη με σκέφτεσαι εμένα. Δεν χάνομαι. Δεν θέλω να σε αφήσω μόνος. Από εδώ η Ζωζό είναι συμμαθήτριά μου. Μένει στην Αθήνα. Μην τη βλέπεις έτσι που κρατιέται. Πηγαίνει στα Ιστιντούτα. Αχ, που λες η Ζωζό. Έχει μια κόρη σαν τα κρύα τα νερά. Άσε τώρα τις κόρες και τα κρύα νερά, καλέ μαμά. Μη με διακόπτεις. Να προλάβω να τα πω. Πώς τη λένε την κόρη σου, Ζωζόκα? Σούλα, δηλαδή Χρυσούλα. Μένιο, παιδί μου, η Σούλα έχει πρίκα ένα σπίτι. Ένα έχει ή δύο? Ένα. Ένα. Έχεις κι εσύ το μαγαζί και θα ζήσετε με την ευχή μου εσείς καλά και εμείς καλύτερα. Να τη δω πρώτα. Θα τη δεις και θα σ' αρέσει. Ζωζόκα μου. Και πολύ του πέφτει. Τι είπατε? Τίποτα. Δεν μου λες, Ζωζόκα μου, τη Σοφούλα την κόρη του δάσκαλου, την κερατώνει ακόμα ο άντρας της. Ναι, βρε δίκη μου, τα ίδια τα δικά σου τραβάει. Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη που πεθαίνω. Σ' αφήνω τώρα, Μένιο μου. Ήρθε η ώρα μου. Έσχος! Ακόμα και τώρα! Σε μένα το λες, μαμά. Όχι, στον πατέρα σου, δεν το βλέπεις? Ήρθε να με παραλάβει και έχει δύο αγγελούδια αγκαλιά ξεβράκωτα. Τα αγγελούδια δεν έχουν γένος. Αυτά που κρατάει ο προκομμένος ο πατέρας σου έχουν. Είναι γένους θηλυκού. Σου έρχομαι, μουρτάρι.
είναι ζωή αυτή, Παντελή μου. Όπου πάμε μαζί μας, όπου σταθούμε, αυτοί εκεί. Μπάστακας. Στέδιο, δεν μπορούμε δηλαδή να μείνουμε μια στιγμή μόνοι μας, έτσι. Να νιώσουμε μια ψυχική επαφή. Σωματική θες να πεις. Σωματική, ρε. Είμαστε αραβωνιασμένοι. Μόνο καλά κάνω και έτσι χωνεύω τις πεθερές. Είναι πρόβλημα. Πρόβλημα, τι πρόβλημα, ρε. Πληγή. Στη θάλασσα δεν μπορούμε έτσι να πάμε μόνοι μας με τη σούλα να το ευχαριστηθούμε το πανάκι μας. Μα τότε μένει μου το πράγμα είναι πάρα πολύ απλό. Πού το βλέπεις το απλό. Δεν μου λες η πεθερά σου ξέρει μπάνιο. Τι ξέρει. Τσαλαβουτάει εκεί σαν φώκια στα ριχά. Η σούλα ξέρει. Πολύ καλά. Θαυμάσια. Θαυμάσια. Πού το βρίσκεις το θαυμάσια. Ρε άκου πρώτα και θα δεις. Θα τις πάρεις και θα πάτε κάπου για μπάνιο μακριά όμως να μην έχει πολύ κόσμο να είναι ερημιά. Και θα αρπάξω μια πέτρα, της δώσω μια στο κεφάλι να πέσει κάτω, ξέρει. Βρε, όχι κάτι καλύτερο. Υπάρχει καλύτερο, ρε. Βρε, άκουσέ με πρώτα και θα δεις. Μόλις φτάσετε εκεί, θα πεις τη σούλας. Προχώρησε στα νυχτά και έρχομαι. Θα μείνω εγώ εδώ λιγάκι με την καημένη τη μαμά, να της μάθω κολύμπι. Όχι και να της μάθω κολύμπι. Βρε, άκουσέ με πρώτα και θα δεις. Μόλις η σούλα απομακρυνθεί, θα γυρίσει την πεθερούλα σου και θα της πεις. Έλα, πεθερούλα μου. Έλα, γλυκιά μου, να σε μάθω εγώ. Α, παπά, να σου πει φοβάμαι εκεί που είσαι, δεν πατώνω. Έλα, χρυσή μου. Έλα. Και θα σε κρατάω εγώ. Και θα την κρατώ. Μη βιάζεσαι. Αφού την παρασύρεις στα βαθιά, θα κοιτάξεις γύρω σου να μην σε βλέπει κανείς και απότομα θα τη σου πήξεις μέσα στο νερό. Με δύναμη, ε. Ναι, αλλά προσοχή. Αυτή θα βγάζει μπουρμπουλήθρες. Εκεί εσύ θα την αφήσεις μόνο όταν σταματήσουν οι μπουρμπουλήθρες. Μετά. Μετά θα φωνάξεις ξαφνικά και ιστερικά. Βοήθεια, χριστιανοί! Τρεχάτε κάτι από την πεθερούλα μου. Δεν θα φωνάξω, θα την αφήσω μέσα μια ώρα να του μπανιαστεί. Όχι, βρε εσύ, για άλλοθη. Μα για άλλοθη. Πεθερούλα μου, ένα. Στηρίξου σε μένα, μη γλιστρήσεις. Μα πώς το έπαθες. Με προσβάλλεις. Σιγά. Πεθερούλα μου, δεν θα βγάλεις το κομπινεζόν. Αχ, είμαι λίγο γεμάτη, ντρέπομαι. Γεμάτη, πόσα κιλά είσαι. Μα δεν θα είμαι 55. Με τα κόκαλα ή χωρίς. Ελέλα, άφησε τις αηδίες, πέστε. Σιγά γιατί έχει ογκόλυφους. Σούλα, εσύ προχώρα. Γιατί μόνοι μου. Θα μείνω με τη μαμά, θα της μάθω μπάνιο. Κανένας φούρνος θα κρέμισε σήμερα. Έλα, πεθερούλα μου, έλα, έλα, πιάσε με. Μα, δεν πατώνω εκεί. Έλα, θα σε κρατάω εγώ, πώς θα μάθεις. Δεν πατώνω, δεν πατώνω. Μη φοβάσαι, έλα, κρατήσου σε μένα, κρατήσου. Δεν πατώνω, δεν πατώνω. Έλα, θα πατώσεις, έλα, έλα πιο μέσα, μη σε νοιάζει, σε κρατάω εγώ. Σε κρατάω, έλα, πεθερούλα μου. Δεν πατώνω. Έλα. Πιάσε με, έλα. Να του δώσουμε το φιλί της ζωής. Μίση! Βρήκες την ευκαιρία. Δεν βάλετε ακόμα στεφάνι. Ούτε το φιλί της ζωής δεν την άφησε να μου δώσει. Κι έτσι έφτασε η μέρα του γάμου και το μόνο που είχα πιάσει από τη σούλα ήταν το χέρι της. Και αυτό από το καρπό και κάτω. Πες μου τώρα τι ακριβώς συνέβη. Την ημέρα του γάμου. Όχι. Τη νύχτα. Στην αγάπη των ψυχών και των σωμάτων ημών. Σαν παπάς θα λες. Όχι, παπάς. Κάποτε η μάνα μου ήθελε να με κάνει άγιο όπως ο θείος μου ο ηγούμενος. Καλογεράκι, θα γεννώ να σώσω την ψυχή μου. Μα δεν με αφήνει ο δαίμονας που έχω στο βρατσί μου. Αυτό είναι κριτικό. Δεν μου λες. Πάμε μέσα. Από τώρα νίσταξες. Μα να μείνουμε μόνοι μας. Εδώ δεν είμαστε μόνοι μας. Αλλά δεν θέλω να μας βλέπουν τα άστρα, τα άνθη, τα πουλιά. Ποια πουλιά? Τα νυχτοπούλια. Πάμε μέσα να κρύψουμε την ευτυχία μας, να μην μας την κλέψει κανείς. Πού να την κρύψουμε? Κάτω από τα σεντόνια. Πάμε μέσα.
Ό,τι ρε! Μα τι συμβαίνει, γιατί σταμάτησε. Η φωνή, την άκουσες τη φωνή. Ποια φωνή? Της μάνας σου. Λες να μας ακολούθησε μέχρι εδώ. Μα τι λες τώρα, ονειρεύεσαι. Ξέρω εγώ, ο διάολος έχει πολλά ποδάρια. Έλα, αγάπη μου, πάμε. Πάμε, έλα. Άντε, πάμε. Baby. I love you. I love you too. I love you three. Oh my God. Παρακαλώ, περάστε. Περάστε την πέση, παρακαλώ. Κούκου. Παρακαλώ, παρακαλώ. Μα τι έπαθες? Δεν ξέρω. Αισθάνομαι περίεργα. Είναι η πρώτη φορά που είμαστε μόνοι μας και... Και δεν χαίρεσαι. Πώς δεν χαίρομαι, αλλά η μάνα σου εδώ στο μυαλό μου είναι. Δε, θα βγάλεις την πιτζάμα σου. Την από πάνω ή την από κάτω? Όποια θέλεις. Μη με βλέπεις όμως, ε. Πέρασε κατά διάρα. Μη δεις την κορμάρα μου. Εσύ, δεν θα βγάλεις τίποτα. Γιατί? Μόνο για να το βγάλω. Όχι. Μόνο. Για να το τύχεις από κάτω. Τίποτα, τίποτα. Όπου ποδεράκι ωραίο. Σούλα μου. Μένιο μου. Σούλα μου. Μένιο μου. Μα γιατί τρέμεις, τι έπαθες αγάπη μου? Τίποτα δεν έχω. Πώς τίποτα, τι έχεις? Τίποτα. Αυτό το βλέπω, αλλά γιατί? Η μάνα σου φταίει, αυτά θα κάνει με το μη και με το μη. Μένιο, μήπως είσαι άρρωστος, μήπως υπάρχει άλλος λόγος. Ήρες καλέ, σε τέτοιες περιπτώσεις εγώ είμαι τάβρος. Τότε τώρα λοιπόν, γιατί δεν? Μήπως θέλεις να σου βάλω μια κόκκινη νυχτικιά? Κόκκινη γιατί? Αφού λες ότι είσαι τάβρος, το κόκκινο ρυθίζει τον τάβρο. Α, εκεί το πας. Καλημέρα σας. Τι θα πάρετε? Ένα διπλό ουζό. Ουζό δυστυχώς στο μαγαζί μας δεν σερβίρει. Και μάλιστα πρωί. Γάλα, φρέσκο βούτυρο, μέλι, τέτοια. Δεν θέλω, ευχαριστώ. Με το παρντόν. Επειδή άκουσα ότι είσαστε νιώπαντρος, θα συμβούλευα να παίρνατε φρέσκο βούτυρο με πόλικο πόλικο μέλι. Μέλι. Ναι, είναι σεξουαλικό. Δεν χρειάζομαι, κύριε. Εγώ είμαι τάβρος. Ναι, αλλά όσο πιο πολύ τρως, τόσο πιο πολύ. Άμα είναι έτσι, ναι, φέρτε μου. Να βάλω διπλή μερίδα μέλι. Όχι, όχι. Φέρτε μου καλύτερα, το βάζω. Μάλιστα. Έλα. Κύριε, τυχερός είσαστε. Μόλις το έφερε ο Μελισσοκόμος. Από την παραγωγή στην κατανάλωση. Ευχαριστώ. Δοκίμασε και θα δεις. Ωραίο. Μέχρι το βράδυ είχα κατεβάσει 4 βάζα. Και τελικά τα κατάφερες? 6 φορές. Μπράβο. Δεν εννοώ αυτό. 6 φορές πήγα στην τουαλέτα. Με είχε κόψει το μέλι. Συνέχισε. Την τρίτη βραδιά ήρθε πάλι η πεθερά μου. Στο χωριό. Ποιο χωριό? Στο μυαλό μου. Στο μυαλό μου και μου τι λέσπαγε. Λοιπόν, αγαπητέ μου, η περίπτωσή σου είναι τελείως απλή. Οργανικά είσαι απολύτως καλά. Με δουλεύεις, γιατρέ. Δεν βλέπω και μόνος μου. Οχ, έχασα ό,τι πολυτιμότερο είχα. Λάθος. Τι λάθος, γιατρέ, τι λάθος. Εδώ ο Μέγας Αλέξανδρος πήγε νεκρός πριν ακόμα μπει στη μάχη. Ιδέα σου. Ποια ιδέα μου? Το πράγμα είναι χειροπιαστό. Ή μάλλον ήτανε. Θέλω να πω, το θέμα είναι καθαρά ψυχολογικό. Και δεν συμβαίνει μόνο σε σένα. Πολλοί κόσμος υποφέρει άδικα. Όπως και να το κάνουμε, παρά την μεγάλη πρόοδο στον τεχνολογικό τομέα, στο σεξ είμαστε πίσω. Η καταπίεση της ειδονής συνεχίζεται. Την ομιλία των σωμάτων, που είναι ό,τι ωραιότερο υπάρχει, η κοινωνία φρόντισε να τη συνδέσει με τη χυδαιότητα. Σοφάλω για αυτά, γιατρέ. Αλλά με μένα τι γίνεται? Είπαμε, οργανικά είσαι καλά. Δεν μένει παρά να το ξεπεράσεις και ψυχολογικά. Δεν θα μου δώσεις φάρμακο? Μα δεν σου χρειάζεται, αγαπητέ μου. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να αποκτήσεις ξανά την αυτοπεποίθησή σου. Δηλαδή, τι να κάνω? Πρώτα-πρώτα να ηρεμήσεις. Μπορώ. Να μπορέσεις. Δεύτερον, να απομακρύνεις την πεθαρά.
Αυτό δεν γίνεται, γιατρέ, δεν γίνεται. Η άτιμη δεν μας αφήνει ποτέ μόνους. Υπάρχει και κάτι άλλο που κάποτε το είχα εφαρμόσει σε έναν ασθενή μου. Για λέγε, γιατρέ. Τηλεφώνησε στη γυναίκα σου και δώσεις ραντεβού έξω. Κάνε και πες της να κάνει και εκείνη ότι γνωρίζεστε για πρώτη φορά. Α, δηλαδή να της κάνω κολλητήρι. Ακριβώς. Εμπρός. Ρε εσύ ο Μένιος. Ζεις νυμφή ανύμφευτε. Άσε τις πλάκες ρε Νάνση και φώναξε τη Σούλα. Ναι τη γυναικούλα μου. Δεν πιστεύω να είναι εκεί η μπουρτόζα η μάνα σου. Λείπει. Πάει στο Ινστιτούτο Καλονής για αναδόμηση. Ε, καλά, ντε, μη φωνάζεις. Ουφ. Σούλα! Την Ανάνση. Έλα, στο σύρμα ο Μένιος. Σοβαρά! Ναι, Μένιο εσύ. Ναι, ναι, καλά. Τι καλά. Ανησυχούσα για σένα. Γιατί χάθηκες. Πήγα στο γιατρό, στον ψυχίατρο. Όχι. Όχι, δεν τρελάθηκα ακόμα, δεν τρελάθηκα. Πήγα για να μάθω γιατί δεν καταλαβαίνεις. Λοιπόν, άκου τώρα με προσοχή. Ακούω, Μένιο μου. Ναι. 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 όχι. Εντάξει, μη θυμώνεις, αλλά μου φαίνεται αστείο. Αστείο, ξεαστείο, έτσι μου είπε ο γιατρός. Και πρόσεξε, επαναλαμβάνω, δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις. Έτσι, λοιπόν, κλείνω και όπως είπαμε. Έτσι. Εντάξει, έρχομαι. Μπα, ξανασμίγουν οι πλατωνικοί εραστές. Να κοιτάξεις τη δουλειά σου και να μην ανακατεύεσαι. Πολύ σιθρού είσαι να πούμε, αλλά δεν φταίς εσύ. Το μικροαστικό σου επίπεδο επιδρά σφαιρικά στο πλαφόν της ανορθόδοξης στάνταρ κατάστασης που έχει τις ρίζες της βασικά στην καταπίεση και στην σεξουαλική ανικανότητα της καταναλωτικής κοινωνίας. Έλα, Παναγία μου, πώς μιλάς έτσι, βλαμμένη είσαι. Όχι. Απλώς επιμορφώνομαι σοσιαλιστικά. Κοριτσάρα μου, ζαχαροπλάστης ήταν ο πατέρας σου. Σας παρακαλώ, κύριε. Εγώ σας παρακαλώ, μανάρα μου. Δεν σου επιτρέπω. Άκου, μανάρα μου, για ποια με πέρασες, ε? Αμα γριεύεις μου τη δίνεις, είσαι για πινκ-πονκ. Μα επιτέλους θα σταματήσει να φωνάξω την αστυνομία, ε? Δεν τρέπεσαι, βρε ματράχαλε, να πειράζεις το κορίτσι. Τι ανακατεύεσαι εσύ, κύδε, μόνας της είσαι. Μάλιστα. Κι αν την πειρά ξανά, δώσ' πας τα μούτρα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία, αλλά δεν χρειάζεται. Δεν ξέρετε τι κολλητηριτζίδες είναι αυτοί. Βρε, παράτα μας. Τι είπες, ρε μπάμια. Κάτω το χέρι σου, μη χειροδικήσω. Μα επιτέλους, τι θέλεις εσύ, κυρία, και ανακατεύεσαι. Τι θέλω, να σε γλιτώσω από αυτό το δράκ. Και ποιος σου είπε ότι θέλω να με γλιτώσει, αλλά, συνέχισε. Πάμε, Μανούλη. Βρε, που έπεσα. Σόδομα και Γόμορα. Τι θα έλεγες να πάμε κάπου έτσι ήσυχα. Ναι, αλλά πού. Αν σου έλεγα να πάμε σε καμιά ερημική ακρογιαλιά θα σου έλεγα ψέματα. Εξάλλου είναι μακριά. Είσαι να πάμε σε κανένα μετασυγχωρήσεως ξενοδοχείο. Σε ξενοδοχείο με έναν άγνωστο. Ποτέ, για ποια με πέρασες. Έχει ξενοδοχείο εδώ κοντά. Να το ξενοδοχείο, κατά τύχη. Και τι θα κάνουμε στο ξενοδοχείο. Βλέποντας και κάνοντας. Έστω, αλλά δεν είσαι φρόνιμος. Θα προσπαθήσω. Για να σε προφυλάξω. Υπάρχουν κλέφτες, δολοφόνοι, εμπριστές που καίνε τα δάση. Βιαστές. Αχ, μη μου λέτε τέτοια, φοβάμαι. Εγώ είμαι εδώ. Αλήθεια, δεν συστηθήκαμε. Μου χαρίζετε το ονοματάκι σας. Ναι, λένε Σούλα. Από το Βασούλα. Όχι, από το Χρυσούλα. Και εμένα με λένε Μένιο. Από το Μένιος.
Σου έχει πει κανείς ότι έχεις πολύ ωραία μάτια. Το έπαιρνα, δεν τον πίστεψα. Και πολύ ωραία χείλη. Και πολύ ωραίο δέρμα. Σουλά, γυναικούλα μου. Θα ξέρεις πόσο σε πεθύμιζα. Σε αγαπώ. Κι εγώ σε αγαπώ. Σε θέλω εδώ και τώρα. Ναι, Μένιο μου, εδώ και τώρα. Έλα να μην χάνω μια ώρα. Σουλά. Μένιο. Σουλά. Μένιο. Σουλά. Μένιο. Σουλά. Μένιο. Τα ίδια παντεντάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Δεν είναι ζωή αυτή, θα σκοτωθώ. Θα πέσω από το μπαλκόνι. Μη Μένιο μου. Μένιο. Μένιο. Μη για το Θεό αγάπη μου. Πού. Γιατί με φτύνεις εγώ τι φταίω. Δεν φτύνω εσένα. Αυτό. Άτι μου. Τώρα βρήκες να μαγκώσεις κι εσύ. Μένιο. Μένιο, τρελάθηκες. Τι κάνεις εκεί. Ας με παντελή, μη με βοδίσεις. Θα πνίγω. Δεν είναι ζωή αυτή. Και δεν μου λες εδώ στο μαγαζί βρήκες να πνίγεις, γιατί δεν πας στη θάλασσα. Στη θάλασσα δεν θα πνιγώ, θα πάθω χολέρα. Τι του λες τώρα. Άσε με, Βαντελή. Μη με κρατάς, μη με κρατάς. Θα πνιγώ, θα αυτοκτονήσω, θα πιω ακουαφόρτε. Μη με κρατάς, σου λέω. Δεν είμαι άντρας, δεν είμαι γυναίκα, δεν είμαι σου αδερφή. Τι είμαι. Μπακάλι, σε μπακάλικο δεν έχουμε. Οι υγιεινές τροφές. Τώρα με τον πόνο μου παίζεις. Ο Θεός σε τιμώρησε για τα νομήματά σου και θέλησε να σε σώσει. Ποιος είναι. Τι φωνή είναι αυτή. Η φωνή της σωτηρίας. Της Μπέλου. Άσου το διάλο. Εσύ είσαι θυέ. Είπα κι εγώ. Μη βλασφημείς τέκνον μου. Ο Κύριος ετιμώρησε την αλαζονία και τη λαγνία σου. Εσείς είστε πάτερ Ευλάμπιε. Περάστε, καθίστε. Θα πάρετε ένα ουζάκι. Όχι, Παντελή μου, δεν θα πάρω τώρα ουζάκι. Θα έρθω άλλη φορά. Να το πάρουμε μαζί. Τώρα θα πάρω τον Μένιο. Θα τον πάρετε. Πού τον παίρνετε. Στο μοναστήρι. Θα τον πάρω εκεί να βρει τη γαλήνη ψυχίστε και σώματος. Τι λέει ο θείος σου Μένιο, θα πας. Σκάσε, θα έρθει. Έχω κι άλλη εκλογή, Παντελή μου, έτσι όπως κατάντησα. Γεννηθεί το θέλημά σου. Θα φωσιωθώ στα θεία, θεία, θείε. Οκ. Θα στείλω το σοφέρ μου να σε πάρει. Όχι, δεν θέλω το σοφέρ σου. Μη φοβάσαι. Είναι δικός μου άνθρωπος. Γι' αυτό φοβάμαι. Προτιμώ ποδαρόδρομο. Ελπίζω να σου αρέσει το μοναστήρι. Πλούσια τα ελέη. Ο Κύριος τα πάντα εν σοφία επίησε. Έχει και ένα περιβόλι με σικές που βγάζει κάτι σίκα. Μα τι σίκα. Σίκα. Δεν θέλω σίκα. Πηγαίνω στο μοναστήρι για να ξεχάσω και τα σίκα και τα αγκούρια. Μα είναι ολογλίκα. Ρώτησε το θείο σου τον ηγούμενο να σου πει. Ή σταματάς να μου μιλάς για σίκα ή κάνε στάση να κατέβω. Όχι, ο Κομμανί. Αφήστε τα σπλάκας, παρακαλώ. Μετά από σας. Παρακαλώ. Κρατήστε απόσταση, όμως. Κοινόβιο, αδελφέ. Πολύ πτωχικό, αδελφέ μου. Πεινάτε εδώ, πεινάτε. Ο Κύριος που με το μάνα εξ ουρανού έθρεψε τους Εβραίους εν τη ερήμο, φροντίζει και δει μας. Όνομα. Κατά κόσμον Μένιος και κατά Κύριον Ευμένιος. Είσαι ο ανιψιός του ηγούμενου. Και δεν το λες τόση ώρα. Ο αδελφός Ευμένιος. Προς το παρόν αδελφός Ευμένιος, αλλά δεν το βλέπω για πολύ. Όχι χουχού, δεν εννοώ ότι θα γίνω αδελφή Ευμενία. Άγγελε, φώναξε τον ταξίαρχο Μιχαήλ. Α,
Νότος. Θυμίζει τον ταξίαρχο Πατακό. Κι αυτός για καλόγυρος πήγαινε, αλλά μας την έσκασε. Έκανε τις Σας σοκάρισα, ε. Από εδώ ο αδελφός Ευμένιος, ο ανιψιός, Ξέρω, ξέρω. Καλώς μας ήλθες, αδελφέ Ευμένιος, σε περιμέναμε. Καλώς σας βρήκα. Πάμε να σε κεράσω ένα ποτό. Όχι, δεν θέλω, τώρα δεν πίνω ποτό. Δεν μπορεί, πρώτη φορά έρχεσαι στο φτωχικό μας, κάτι θα πάρεις. Έστω, γλυκό κουταλιού έχετε. Σικαλάκι. Όλο με σίκα ασχολείστε εδώ. Βλέπετε, έχουμε πολλές σικές. Το έχω προσέξει. Έχουμε και γλυκό μελιτζάνα. Μεγάλη ή μικρή. Ανάλογα με τα γούστα. Πάμε. Μετά από εσάς. Ακολουθώ από πίσω. Αυτό φοβάμαι. Ταξίαρχε Μιχαήλ, στρογγυλή 107. Άκουσες, στο 107 να πας στη βαλίτσα. Και από αυτό μην πας μπουρμπουάρ. Κάτσε. Διονύση, ε. Για τα γάς. Βάλε μας δύο σκάτς. Σας είπα, δεν θέλω. Ας πιούμε ένα ουισκάκι να κάνουμε κεφάλι. Γιατί δεν έχουμε. Σόδα, πάγο. Σκέτο. Εμένα, Διονύση, όπως ξέρεις, on the rocks. Μάλιστα. Η κοπέλα. Η αδελφή Γλυκερία. Ανιψιά του Πάτερ Ταβρέντιου βοήθειά μας. Μας βοηθάει στο μπαρ. Πήκες. Σακούλα. Τι να την κάνεις. Α, είστε ημιμαθήστα εγκόσμια. Αχ, να και αδελφός Αγάπιος. Αγάπη, ε. Παρούσα. Ο Μπαρτών. Παρόν ήθελε να πω. Πλησίασε. Από εδώ ο Πάτερ Ευμένιος. Όπως σου είπε και ο Άγιος Ηγούμενος, θα τον υπηρετείς. Με τα βανίας. Εμένα, με συγχωρείτε, πρέπει να πηγαίνω. Πρέπει να καλέσω την σύνοδο. Μας φάγανε αυτή τη σκατά με την εκκλησιαστική περιουσία. Λες και έχει καμιά αξία. Βοσκότοποι, αδελφέ μου, βοσκότοποι. Και γιατί δεν βάζετε μέσα γίδια. Τους δίνουμε και χτίζουν βίλες. Για το καλό του λαού. Άντε, καλώς μας ήλθες, αδελφέ Ευμένιε. Τσιντσι. Τσιντσι. Ιδιαίτερα του κύριου υπουργού. Όχι, δεν θέλω τον υπουργό, παιδί μου. Θέλω τον γενικό γραμματέα, τον κύριο Πάτροκλο. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Έλα, Πάτροκλε, παιδί μου, ναι. Εγώ είμαι ο Άγιος. Τι έγινε με το θέμα της εκκλησιαστικής περιουσίας? Το σταμάτησες? Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Εμείς σε νοιάζει, εγώ είμαι εδώ. Ναι, θα σου στείλω το τσεκ με τον Κυριάκο, τον μασέρ μου. Όχι τον σοφέρ. Τον μασέρ μου. Ναι. Δικό μας παιδί. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, άντε, γεια σου, τις ευλογίες μου, παιδί μου. Φιλάκια, φιλάκια. Λοιπόν, άκουσες, θα τα πας στον κύριο Πάτροκλο, ε. Δεν πάω, την άλλη φορά μου βγάλει το λάδι. Κυριάκο, τι πράγματα είναι αυτά. Έλα, όλοι κάνουμε θυσίες. Πήγαινε και μετά έλα από το δωμάτιό μου. Σου έχω ένα δωράκι. Εδώ είσαι εσύ. Έλα, παιδί μου, κάθισε. Όχι, δεν κάθομαι. Ούτε πρόκειται να μείνω. Τι έπαθες. Μήγα σε τσίμπησε. Εδώ δεν είναι σπίτι του Θεού. Σπίτι του διαβόλου είναι. Κέντρο ανακολασίας και διαφθοράς. Πώς μίλας έτσι, τέκνον μου. Θα σε τιμωρήσει ο Κύριος. Ο Κύριος βλέπει και κρίνει. Εγώ φεύγω. Πού πας. Μακριά στην έρημο. Να μην βλέπω Αγίους. Να μην βλέπω γυναίκες. Να μην βλέπω κανέναν. Μένιο, παιδί μου. Κάτσε. Όχι, όχι. Τι να κάτσω. Εγώ εδώ μέσα κάθομαι σε αναμένα κάρβουνα. Σε παλούκι κάθομαι. Κύριε, τον εν πολλές αμαρτίες περιπεσόντα άντρα μετανοήσαντα κι εις παλούκιον καθήμενον συγχώρεσον. Ότσι, Κύριε, η δόμη σου αυστρά του Κύριου νείτε, ότσι συγχώρεσον. Την ευχή σου, γέροντα. Όχι και γέροντας. Θα σου έλεγα κάτι, αλλά έχει χάρη που πάω για Άγιος. Τι είπες, όση ασκητή. Τίποτα, τέκνον μου. Ευλογημένη να είσαι. Πώς να είμαι, πάτερ μου, που είμαι χείρα νέα γυναίκα. Εσύ τώρα ήρθες στα μέρη μας. Έχω μέρες. Καλά, και πώς ζεις εδώ στην ερημιά. Ο ύψιστος φροντίζει δια των δούλων του. Και τι τρως. Με θρέφουν τα πετεινά του ουρανού. Δεν έρχεσαι στο σπίτι μου να σφάξω έναν πετεινό που έχω καλοθρεμένο. Ο Θεός να σε συγχωρήσει, αμαρτωλή! Δεν είμαι αμαρτωλή και να θέλω να αμαρτήσω βρίσκω άντρα εδώ στην ερημιά. Γι' αυτό σου λέω, έλα και δεν θα χάσεις. Υπάγειο πίσω μου, σατανά!
Δεν είμαι σατανάς, γυναίκα είμαι. Το ίδιο κάνει. Έλατε, μην κάνεις το δύσκολο. Φύγε, γιατί θα κατέβω από την κολόνα και θα πιάσω πέτρα. Εσύ θα χάσεις. Περίεργο. Κάτι κλώτσισε μέσα μου. Λες. Ήμαρτον, κύριε. Εσύ είσαι ο Άγιος Ασκητής ο Στυλίτης. Για να είμαι πάνω στο στήλο, τι θέλεις να είμαι. Λάμπα της ΔΕΗ. Στυλίτης είμαι. Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι. Αν είναι έξυπνο. Δεν μου λες, τι καιρό κάνει εκεί πάνω. Τον κακό σου τον καιρό. Μπορεί να είμαι στυλίτης, ψώνιο δεν είμαι. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά στην εποχή μας. Τι ραζιλίκια είναι αυτά. Κύριε, συγκράτησόν με. Κάποιο κεφάλι θα σπάσω σήμερα. Συγχώρησον αυτόν και στείλε άγγελον εξ ουρανού. Συγκράτησον τα νεύρα αυτού. Κύριε. Τι κον, ο Σάιτ ήτανε, δεν τον είδατε. Ναι. Θα σας κάνω το διαιτητή. Να δούμε και λίγο ποδόσφαιρο της προκοπής. Ύψιστε με συγχωρείς. Για τα παιδιά σου το κάνω. Πάρε και σφυρίχτρα. Και προσέξτε καλά. Σας το δηλώνω από την αρχή. Όποιος παίξει αντικανονικά θα του πάρει ο διάολος τον πατέρα. Ήμαρτον, κύριε. Σοβαρά έγινε ερημίτης ασκητής. Ναι, ο Αθεόφοβος, ναι. Λες και ζούμε στο μεσαίωνα. Άκου, Στυλίτης, στυλιάρι του χρειάζεται. Φαίνεται το πήρε επιπών. Χρυσό τον έκανα να μην φύγει από το μοναστήρι. Άντε, βίβα. Στην υγειά μας. Του είπα εκεί ότι θα έχει όλα τα αγαθά του Θεού. Φαίνεται ότι του στήχησε πολύ γιατί αγαπάει τη σούλα. Και λοιπόν, καθήκαν δύο-τρεις ανιψιές να βολευτεί. Μα ξεχνάτε, πάτερ, πως δεν... Ναι, υπάρχουν κι άλλοι τρόποι. Ο Θεός, τα πάντα είναι σοφία επί είσαι. Δηλαδή? Να πάρει όπως και εγώ ένα σοφέρ, ένα μασέρ, ένα μποξέρ τέλος πάντων. γελάς. Είσαι και ωραίο χαμόγελο. Πού το πάτε, Άγια Πατέρα? Μόνο του πάει. Έλα στο μοναστήρι 2-3 εβδομάδες να δεις πόσο ωραία θα περάσεις. Όχι, δεν έρχομαι. Εσύ θα χάσεις. Άντε, βίβα. Με σύχησες. Αρκετά. Πηγαίνετε τώρα. Θέλω να προσευχηθώ. Ευλόγησε, πάτερ. Ευλόγησον, Άγιε. Την ευλογία μου να έχετε. Πορευθείτε εν ειρήνη. Στο καλό. Στο καλό και ο Θεός μαζί σας. Εσύ τέκνο μου, γιατί δεν φεύγεις, γιατί μένεις εδώ? Θέλω να με ευλογήσεις μέσα στη σκηνή σου. Στη σκηνή μου, δεν ευλογώ μέσα στη σκηνή μου, τέκνον μου. Ο Άγιος Πρεβέζης πως ευλογούσε. Πονηρή, αλλού το πας. Φύγε γρήγορα. Κατέβε για θα κρεμίσω την κολόνα. Φύγε από εδώ. Κατηραμένε όφι, ή μάλλον κατηραμένε ρινόκερε. Ήμαρτον, κύριε. Πανάγαθε, μεγάλα και θαυμαστά τα έργα σου. Ο Μοντιέ. Πάτερ Άγιε, είμαι μια απελπισμένη, γι' αυτό ήρθα να σε βρω. Καλά έκανες. Ο Θεός να σε ελεήσει. Τι σου συμβαίνει, τέκνον μου? Είμαι 3 χρόνια παντρεμένη και παιδιά δεν κάνω. Έμαθα πως είσαι άγιος άνθρωπος και κάνεις θαύματα. Και θα σε σέρα να κάνεις το θαύμα σου. Δηλαδή, τι θέλεις να κάνω εγώ? Ξέρεις εσύ, να μου δώσεις την ευλογία σου. Και ο άντρας σου τι κάνει? Δεν βοηθάει? Δυστυχώς τα έχει τα χρονάκια του. Αχ, είμαι μια αμαρτωλή. Όλοι αμαρτωλοί είμαστε. Όχι, όχι, πάτερ Ευμένιε. Εμένα οι αμαρτίες μου είναι πολλές. Αμαρτία ξεμολογημένη δεν είναι αμαρτία, παιδί μου. Πάρε τη σκάλα και φέρτη να κατέβω να σε ξεμολογήσω. Έλα, παιδί μου. Ευχαριστώ, τέκνο. Έλα, παιδί μου. Έλα, τέκνο. Πάμε μέσα στη σκηνή μου. Γιατί στη σκηνή?
Μα για να σε εξομολογήσω. Πάμε. Ό,τι θέλετε κάντε μου, Άγιε. Αρκεί να κάνω παιδί. Έλα, παιδί μου. Θαυμαστά τα έργα σου. Ο Μέγα Αλέξανδρος ζει. Ζει και βασιλεύει και τον κόσμο κυριεύει. Ολέ! Ωρε πλάκες, τα μάθατε τα νέα? Τα νέα, ποια νέα? Ο Νυμφίος ο ανήμφευτος. Ο γαμπρούλης σου ο Μένιος δε. Τι έπαθε ο Μένιος? Έγινε το πρόσωπο της ημέρας. Σόπα. Ε ναι, σου λέω, τον έδειξε και τηλεόραση. Γιατί, έκανε φόνο? Όχι, έγινε Άγιος. Σταμάτησε. Εντάξει, ο άνθρωπος πήγε σε μοναστήρι, τι να έκανε. Κάνε ποιο μοναστήρι εκεί είσαι ακόμα. Τώρα είναι ασκητής. Ειδικό της του λέει τεκνοποίηση. Τι της λες τώρα? Δεν το λέω εγώ, η τηλεόραση το είπε. Όσες παντρεμένες δεν κάνουν παιδιά, τρέχουν και τις ευλογεί. Και πιάνουν παιδί με την ευλογία του. Έτσι λένε. Μπαρούφα είναι. Μου θυμίζει το νερό του Καματερού. Μιλάς σοβαρά, Νάνση. Ε, τι τώρα παιδιά είμαστε. Απ' τα πέρατα όλης της χώρας τρέχουν γυναίκες να τις ευλογήσει. Νέες, γριές, κουτσές, στραβές, όλες. Εξολέει από το κελί του, κάνει ουρά το γυναικομάνι. Ο θαυματουργός. Ναι, πανίσχυρος. Ευχή και παιδί. Αργή, πολύ αργή. Ευχή είναι αυτή και τι ευχή. Ε, τι μου πήρες τη θέση, εγώ που σειρά. Μη λες, κοπέλα μου, λέω το σκάνω. Μη τσακώνεσαι. Ειρήνη ημίν. Αρκετά για σήμερα καλότυχες. Δεν αντέχω να ευλογήσω άλλες. Λυπηθείτε με κι αύριο μέρα είναι. Μα είσαι Άγιος, μπορείς. Ακόμα και οι Άγιοι κουράζονται. Δεν είναι από ατσάλι. Τι τραβάμε εμείς οι Άγιοι. Εσείς που υπήρξατε παιδικός του φίλος και συνεργάτης, τι έχετε να μας πείτε? Βασικά δεν μπορώ να το πιστέψω ακόμα. Άγιος και μάλιστα θαυματουργός, ο Πάτερ Γκομένιος. Πώς τον είπατε? Πάτερ Ευμένιος. Όχι, είπατε Πάτερ Γκομένιος. Ναι, λάθος. Ξέρετε, όταν ήμασταν παιδιά τον πειράζαμε και αντί για Μένιο το λέγαμε Γκομένιο. Γιατί? Έτσι, για πλάκα. Μήπως επειδή του άρεσαν οι γυναίκες? Και σε ποιον δεν αρέσουν οι γυναίκες. Μη μου μιλάτε για γυναίκες. Ο ανιψιός μου ο Πάτερ Ευμένιος μεγάλωσε ελληνοχριστιανικά. Δηλαδή όποιος μεγαλώνει ελληνοχριστιανικά είναι μισογύνης? Όχι, δεν θέλω να πω αυτό. Αλλά τώρα μας παίρνει η τηλεόραση. Μάλιστα. Δεν θέλω να πω αυτό. Θέλω να πω ότι από μικρός πήγαινε στο κατηχητικό, πήγαινε στην εκκλησία. Αγαπούσε την εκκλησία και δεν ήθελε να της πάρει την περιουσία. Όπως θέλετε εσείς, οι άθεοι δημοσιογράφοι. Μα δεν σας ρώτησα για την εκκλησιαστική περιουσία. Εγώ για αυτήν μιλάω, παιδί μου. Αυτή μας καίει. Με έκαψε που ο Θεός να τον κάψει. Έβαλε τα ράσα για να καλύψει τις βομπές του. Μα εδώ κάνει θαύματα. Θαύματα, ας γελάσω. Εγώ ένα ξέρω, ότι ο κάθε ανίκανος και ο κάθε τιούτος γίνεται καλόγερος, κοπέλα μου. Εσείς, Δέσποινες, τι λέτε? Το σφαιρικό επίπεδο της βασικής προδιαγραφής στην ύπαρξη της δυτικής αστικής καταναλωτικής κοινωνίας είναι η δημιουργία υγείων. Δεν κατάλαβα. Τι εννοείτε, Δέσποινες? Μα είναι απλό. Χρησιμοποίησε αμπλαφών τη μεταφυσική ιστερία για να καλύψει την αδυναμία λύσης προβλημάτων και καταστάσεων. Μορφωμένη κοπέλα. Παραμορφωμένη. Έχετε ακούσει για τον πατέρα Ευμένιο? Αυτό που κάνει στις γυναίκες, παιδιά. Ναι. Άσε με, κοπέλα μου, αυτό το μπορώ κι εγώ. Εσείς τι λέτε? Θαυματουργός, μεγάλη χάρη του. Τσαρλατάνος. Θα πρέπει να έχει ιατρικές γνώσεις. Το μόνο Άγιο που ξέρω είναι ο Άγιος Πρεβέζης. Ποιος είναι αυτός? Άγιος. Κατάλαβα, τον πιάσαν γι' αυτόν οι παστοί. Εσείς τι ξέρετε? Δεν ξέρω τίποτα, είμαι από υπαρχία. Εσείς τι λέτε? Πάρτε το παλούκι, παιδάκι μου, αυτό από μπροστά μου. Thank you.
αγάπη μου. Μένιο μου. Ήθελα να με ευλογήσεις κι εμένα. Και δεν ευλογώ τις ξένες, δεν θα ευλογήσω εσένα. Έλα, Σούλα μου. Σούλα μου. Μένιο μου. Τώρα θα γίνει το 8ο θαύμα. Πες μέσα, Σούλα μου. Έλα, πες μέσα.